Με λένε Δονάτο Νίκου. Στην Καλαμάτα ανακτισμένη, έχουμε μαζευτεί εδώ και περίπου 25 μέρες από τις 25 Μάη και ύστερα. Και για κάθε μέρα η πλατεία Χριστού της Μαρτίου είναι γεμάτη κόσμο. Κόσμο εργαζόμενους, νέους, συνταξιούχους, επαγγελματίες και κόσμο αρκετών κατηγοριών, ο οποίος συζητά, συνευρίσκεται, ανταλλάσσει απόψεις, αποφασίζει και για θέσεις και για δράσεις. Αποκτά σιγά σιγά αιτήματα, αποκτά θέσεις και αποκτά δράσεις για ένα σωρό ζητήματα που αφορούν και το προσωπικό σχέδιο και το μνημόνιο και την καθημερινή μας ζωή. Έχουμε πραγματοποιήσει συζητήσεις και μεταξύ μας, αλλά και με οικονομολόγους που έχουν μιλήσει για την κρίση και για το πώς πληρώνεται από τον ελληνικό λαό. Έχουμε κάνει δράσεις όπως συμμετοχή στην τελευταία απεργία, κατάληψη της νομαρχίας και ποδηλατοπορία. Και συντηρούμε ένα κλίμα τέτοιο το οποίο δίνει στον κόσμο βήμα, δίνει στον κόσμο μια ελπίδα ότι μπορεί να αντιδράσει, ότι μπορεί να αλλάξει τη ζωή του, ότι μπορεί να ανατρέψει αυτά που γίνονται σε βάρος του. Θέση μας είναι ότι το μνημόνιο πρέπει να ανατραπεί άμεσα. Πρέπει να φύγει η κυβέρνηση οπωσδήποτε και να μην αντικατασταθεί όχι από καμία άλλη που θέλει να κάνει πάλι τα ίδια. Είμαστε ενάντια σε κάθε μορφή διακυβέρνηση του λαού χωρίς τη δική μας συμμετοχή, χωρίς να είμαστε δημοκρατία, χωρίς πραγματική συμμετοχή του κόσμου της εργασίας σε αυτά που γίνονται σε βάρος του. Ζητάμε ανατροπή του μνημονίου, ζητάμε ανατραφή το χρέος γιατί δεν το έχουμε δημιουργήσει εμείς, το έχουμε δημιουργήσει άλλοι για μας. Ζητάμε ανατροπή του συστήματος του πολιτικού, το οποίο δημιουργεί τις κρίσεις και δημιουργεί και το κοινό δημοκρατία που έχουμε σήμερα. Και θεωρούμε ότι έχουμε το δίκαιο με το μέρος μας και καλούμε κάθε άνθρωπο που συμμερίζεται στις άποψεις δικές μας να μας βοηθήσει. Καλούμε και το κατάλαβα μεμονωμένα και χώρους εργασίας να εντείνουν τις κινητοποιήσεις τους και να ενωθούν μαζί μας. Και βάλουμε ένα κίνημα ενωτικό και δυναμικό που θα ανατρέψει την πολιτική αυτή μαζί με τους εκφραστές της.